Ήταν όμως ωραίος γάμος και βέβαια θα έχω να το λέω. Η μητέρα δεν τσιγκουνεύτηκε τα έξοδα. Κάλεσε πάρα πολύ κόσμο. Για συμπαράσταση. Αυτός ο περιβόητος ρόλος, αυτό της κοντής, εν τέλει κάνει κακό σαν ηθοποιό όταν ο κόσμος τον ταυτίζει τόσο πολύ με ένα ρόλο? Δεν νομίζω να κάνει κακό, όχι. Εγώ δεν το έλαβα ποτέ έτσι. Δηλαδή, το έκανα και με πολύ μεγάλη χαρά. Δεν έχω πρόβλημα. Ας πούμε, μερικοί ντρέπονται να πούνε τη λέξη κοντή. Λέει, εσύ δεν έκανες την... Λέω, ναι, την κοντή στο παραφέτε. Σόφη, τι είναι? Έρχεται η κοντή. Πού την είδες? Δεν την είδα. Ακούω τα τακούνια. Τα ακούς? Καλησπέρα. Ήταν ένας ρόλος ο οποίος ακούγαμε αυτή την περιβόητη κοντή, ποτέ δεν την είδαμε. Έτσι κι εγώ την άκουγα και ποτέ δεν την έβλεπα και είχα μπει κι εγώ σε αυτό το... ας πούμε, γιατί το έβλεπανε λοιπόν κι εγώ το παραπέντε. Ποια θα είναι η κοντή? Μαζευόμασταν κι εμείς στο σπίτι και το βλέπαμε και λέγαμε ποια θα είναι η κοντή. Και όταν με πήρε το Μέγκα, τρελάθηκα, άρχισε να φωνάζω, λέω, δεν το πιστεύω. Μπράβο, Γαρουφαλιά, πολύ νόστιμο. Ευχαριστώ. Εσένα, μητέρα, σου αρέσει? Σου έχει τύχει κάποια τύπου κυρία πεθερά να σου πιάσει κουβέντα και να σου πει και εμένα μου κάνανε τα ίδια και τέτοια? Όχι, δεν μου έχει τύχει. Νύφη, ναι. Και να σου πει ότι έχω τραβήξει τα πάνελα από την πεθερά. Σε καταλαβαίνω, μου λέει, απόλυτα. Όταν κάποιος κάνει μια τέτοια μεγάλη επιτυχία, μετά τους σεναριογράφους ή τους σκηνοθέτες τους δυσκολεύει το να σε επιλέξει κάποιος για να κάνεις κάτι άλλο, ενώ επειδή έχεις ταυτιστεί με ένα ρόλο πολύ? Δεν έτυχε να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί εγώ μετά το παραπέντε. Δεν μπόρεσα να δουλέψω. Είχα κάνει κάποιες επεμβάσεις στις φωνητικές χορδές και έτσι έχασα 3 χρόνια. Μετά ήρθε η κρίση και μετά τελείωσε. Εκείνη την περίοδο σκέφτηκες ότι έχτισα κάτι και τώρα φεύγει? Βέβαια. Πώς δεν το σκέφτεσαι? Σε στεναχωρεί κιόλας. Δεν μπόρεσα να το διαχειριστώ, είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και άρχισα ψυχανάλυση.